θα ήρθε. Ξεκινήσαμε. Καλησπέρα φίλοι μου και σήμερα. Περιμένουμε να μπείτε μέσα, να συνδεθείτε. Θα ξεκινήσουμε και αυτό το live της Τρίτης. Έτσι να περάσουμε λίγο. Καλησπέρα σε όλους. Μπορείτε να γράψετε κάτω από την ανάρτηση με το βίντεο τις διάφορες ερωτήσεις σας και να ξεκινήσουμε να κάνουμε τη μοιρασιά. Καλησπέρα στον Ιωάννη, το φίλο μας από τη Θεσσαλονίκη. Χριστίνα, ο Χρήστος, παιδιά, επειδή σας μιλάω από το κινητό μου, να ξέρετε ότι βγαίνει σε μικρά, πολύ μικρά γράμματα και δεν μπορώ να σας δω όλους τους οποίους μπαίνετε, γι' αυτό μιλάω γενικά και σας λέω καλησπέρα. Το μόνο που μπορώ να διαβάσω από κάτω τις ερωτήσεις από τον υπολογιστή πλέον που έχω εδώ πέρα δίπλα μου. Όπως πάντα, θα κάνω ένα πρόλογο να σας πω ότι όταν κάτι λέμε ότι το αγαπάμε, το φροντίζουμε. Δεν μπορούμε να κάτσουμε και να λέμε ότι το αγαπάμε κάτι από μακριά. Τότε απλά μας αρέσει όταν το κοιτάμε από μακριά. Απλά νιώθουμε ευχάριστα για κάτι. Όταν όμως λέμε ότι το αγαπάμε, ξεκινάμε και το φροντίζουμε. Μέσω της φροντίδας αρχίζουμε και μαθαίνουμε αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε ρίξει την εστίασή μας μαζί. Ξεκινάμε πάντα να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Μόλις φροντίζουμε τον εαυτό μας, κοιτάμε τις ανάγκες του. Για να μπορούμε να έρθουμε και να το φέρνουμε σε μια πληρότητα. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά μετά τον εαυτό μας, ξεκινάμε και φροντίζουμε το αμέσως επόμενο άτομο, εκείνο το οποίο λέμε ότι αγαπάμε. Με την έννοια να κοιτάμε τις ανάγκες του και να μπορούμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερη συμμετοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ένα είδος κακομάθειας, αλλά με τη φροντίδα να ξέρετε ότι μαθαίνουμε τον άλλον, τον γνωρίζουμε. Και σιγά σιγά λοιπόν, γινόμαστε συμμέτοχοι, μοιραζόμαστε πραγματικότητα και γίνεται αυτή η ανταλλαγή της ενέργειας. Να ξέρετε, όταν αγαπάμε πραγματικά κάποιον, γινόμαστε απλά συνειδητοί σε όλη την ενέργεια την οποία έρχεται, περιβάλλει και ξαναφεύγει και ξαναέρχεται όλα τα όντα που υπάρχουν στο σύμπαν. Κάθε φορά λοιπόν εμείς που φέρνουμε κάτι στην πραγματικότητά μας, είναι επειδή ήδη υπάρχει, απλά εμείς συνδεόμαστε με αυτό. Για να δούμε λοιπόν σήμερα τα διάφορα θέματα που έχετε γράψει. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους, είπαμε. Ξεκινήσουμε με μία ερώτηση που μου έγραψε στην ανάρτηση προηγουμένως. Μία φίλη για το παιδί της, η Σάρα, και έλεγε πως μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου που είναι ένα ίντικο παιδί και ότι δεν τα αποκρίνεται στην πειθαρχία, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο σχολείο και στους καθηγητές. Πρέπει να καταλάβετε φίλοι μου ότι αυτά τα παιδιά που είναι αυτό που λέτε ίντικο ή οτιδήποτε άλλο στην πραγματικότητα και ξέρετε ότι έχουν μέσα τους ενέργειες αναβαθμιστικές ή τις καινούργιες ενέργειες, πρέπει να καταλάβετε και να έχετε εμπιστοσύνη ότι ξέρουν από μόνα τους αυτό που θα τους βγει στην πορεία καθότι περάσουν ένα μικρό κάρμα μέσω από τις κοινωνίες μέχρι την αποδομήσουν, ότι θα φτάσουν σε εκείνη την περίοδο της ζωής τους και θα έρθουν σε αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα πνευματικής ανάπτυξης που το οποίο έχουν συλλάβει, θα λέγαμε, γι' αυτό και κατεβήκανε κάτω να παίξουν αυτή την εσάργωση. Εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη παρά να είστε ο εαυτός σας στο μέγιστο και κάθε φορά επειδή σε διαλέξει να είστε εσείς πραγματικά αυτός που είστε. Το να κάθεσαι Σάρα και να κάθεσαι και να παίρνεις μια ευθύνη που είναι παραπάνω των δυνάμεων και να ψάχνεις συνέχεια πώς μπορείς εσύ να κάνεις κάτι, απλά γεμίζεις με άγχος και δεν βγάζεις τον καλύτερο εαυτό σου. Αφήσου και να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι έχει διαλέξει εσένα για κάποιο λόγο, γιατί αυτό σε εμπιστεύεται. Άρα εμπιστεύσου και εσύ τον εαυτό σου όσον αφορά αυτό. Λοιπόν,
Ξεκινάμε λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Δημάκης από την Κρήτη. Καλησπέρα Δημήτρη, Βασιλική. Ποια είναι η γνώμη σου για τις αποστολές της NASA στο φεγγάρι? Τώρα ξεκινήσουμε με μεγάλο θέμα. Για να σας μιλήσω λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα, για αν όχι οι αποστολές είναι αληθινές ή όχι, πρέπει να καταλάβουμε, θα λέγαμε το παράδειγμα ή την αλληγορία, θα λέγαμε το αυγού, φίλοι μου. Κάθε φορά, είτε στη δική μας άβρα, είτε στη γη, είτε στο σύμπαν, δημιουργείται ένα τσόφλι, θα λέγαμε, το οποίο αυτό το τσόφλι σε μια περίοδο χρόνου θα σπάσει για να μπορεί να βγει έξω, όπως ξέρετε, το πουλάκι. Μέχρι το πουλάκι να μεγαλώσει, ξεκινάει και παίρνει, θα λέγαμε, το αυγό από το ασπράδι. Αυτό το ασπράδι είναι το κλειστό, διαστημικό, θα λέγαμε, εθερικό πλαίσιο, το οποίο κρατάει μέσα, θα λέγαμε, η γη. Είναι στις ζώνες του Van Allen. Η ψυχή μας δεν μπορεί να βγει πέρα από τις ζώνες του Van Allen, γιατί μέχρι να φτάσει σε μια ανάλογη, θα λέγαμε, εξελικτική στάση, περίοδο. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να καταλάβετε ότι οι περισσότερες από αυτά τα πράγματα που σας έχουν πει είναι, θα λέγαμε, ψέματα, έχουν στείλει ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί, κατά τη δική μου γνώμη, έχουν φάει τις συνέπειες από τις συχνότητες αυτές, από τη ζώνη Van Allen. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάτσει πολλές σε αυτά τα κύματα, θα λέγαμε, ραδιενέργειας. Και ένας άλλος τρόπος πάντοτε για να μπορεί κάποιος να ξεπεράσει αυτό το εξελικτικό επίπεδο είναι η τεχνολογία. Η ανθρωπότητα ακόμα δεν έχει φτιάξει αυτή την τεχνολογία να μπορεί να κλειστεί μέσα σε ένα πεδίο, θα λέγαμε, ένας άνθρωπος, για να μπορεί να περάσει τις ζώνες Van Allen. Η εξελικτική φάση της ανθρωπότητας τώρα είναι πραγματικά να έρθει σε εκείνο το σημείο να σπάσει αυτό το τσόφλι και σιγά σιγά, μπαίνοντας στο αστρικό, στο διαστημικό, στο εθερικό δηλαδή, θα γινόμαστε σιγά σιγά ταξιδευτές του διαστήματος. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορώ να πω σε αυτό, να το επεκτείνουμε πολύ το θέμα, απλά δεν θα προλάβουμε να απαντήσουμε τις άλλες ερωτήσεις. Να θυμάστε όμως ότι φυσιολογικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγει έξω από τη ζώνη Van Allen. Με τεχνητές, βαλτές, θα λέγαμε, κρυφές ή πιο ανώτερον τύπο επιστήμες, μπορούν να υπάρχουν διάφορα, θα λέγαμε, πεδία τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να περάσει. Λένε ότι η ανθρωπότητα έχει διάφορες τεχνολογίες εξωγήινες, όπου με αυτές τις τεχνολογίες ίσως να έχει καταφέρει μια μυστική ομάδα elite της NASA να λειτουργεί ξέχωρα από την NASA και να έχει κάποιες τεχνολογίες οι οποίες ακόμα στον κόσμο δεν έχουν δοθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό με το φεγγάρι πραγματικά έχουν σκηνοθετηθεί ορισμένα πράγματα, ακόμα ίσως να μην έχουν βρει λύση. Έχουν στείλει ανθρώπους, έχουν κάνει αποστολές οι οποίες έχουν μισοπετύχει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν καταφέραν ίσως να επιβιώσουν, και έχουν γίνει και άλλα πολλά πραγματάκια τα οποία στην πορεία σιγά σιγά θα εμφανιστούν και ότι ήταν ψέματα και αυτά που είναι αλήθεια. Αυτή είναι η δική μου εκδοχή. Με το σπάσιμο του τσοφλί, σας λέω, μας δίνει τη δυνατότητα σιγά σιγά να επεκταθούμε και στο διάστημα. Πρέπει να έχει οριμάσει η ανθρωπότητα σε εκείνο το επίπεδο όμως. Οι ψυχές να έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο για να τους επιτραπεί να διαφύγουν από τη ζώνη Van Allen. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα από τα challenge και τα διάφορα άλλα πράγματα, πως κατεβάζοντας αυτές τις ενέργειες σε ένα άλλο επίπεδο προσωποποίησης πεπιθήσεων που έχουν, πως αυτά συνεχώς μεταφράζονται με ένα είδος παραμυθιού, εξωγήινων, σκαφών και τέτοια, και τα έχουν κατεβάσει σε ένα άλλο πράγμα. Λέγαμε ότι ο κόσμος λίγο μπερδεύεται πάνω σε αυτό. Είμαστε στην εποχή της αποκάλυψης και σιγά σιγά θα φανερωθούν όλα, μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, κάνουμε ένα refresh για να απαντήσουμε τα επόμενα. Καλησπέρα Ιζαμπέλα, καλησπέρα Χριστίνα. Λοιπόν, στα μάτια υπάρχει το πλέγμα και αν ναι, επηρεάζεται από τη σκέψη μας. Καταλαβαίνετε ότι το Θεοδοσία δεν καταλαβαίνω ποιο πλέγμα εννοεί. Είναι τόσα τα πλέγματα, από το γήινο πλέγμα, από το δικό μας πλέγμα, κάθε αρχιτυπικό πλέγμα το οποίο υπάρχει από πάνω είναι ότι στην πραγματικότητα αλλάζει και μέσα από αυτό το αρχέτυπο αρχίζουν και αλλάζουν μετά όλα τα από κάτω, θα λέγαμε, πράγματα
κάτω από αυτό το πλέγμα, το ηλεκτρομαγνητικό αν εννοείς. Δεν καταλαβαίνω τώρα ποιο πλέγμα εννοείς, της γης. Αυτό είναι το πλέγμα της γης, φυσικά και αλλάζει και το ήλιο έχει αλλάξει αυτές τις εποχές. Γι' αυτό γίνονται όλες οι επηρεασμοί από τις κοσμικές δυνάμεις. Βλέπετε σιγά σιγά οι κοσμικές δυνάμεις αλλάζουν φυσικά το πλέγμα. Το πλέγμα αφήνει να επιτραπεί μέσα να περάσουν, θα λέγαμε, άλλων τύπων ενέργειες, όπου πειράζει, θα λέγαμε, το DNA, τον πυρήνα της γης και έρχεται όλη η υπόλοιπη ανάπτυξη διαφορετικών τύπων όντων και εμείς μπαίνουμε σε ένα άλλο τρόπο, θα λέγαμε, σκέψεις, γιατί πλέον δεν μας επιτρέπονται, θα λέγαμε, άλλες δονήσεις μέσα στη γείωση, θα λέγαμε, σε αυτό που λέμε γη. Λοιπόν, κάτσε να δούμε μία ερώτηση, ίσως δεν την είδαμε εδώ πέρα. Να είστε συγκεκριμένοι, παρακαλώ, παιδιά, στις ερωτήσεις για να μπορώ να απαντήσω καλύτερα, γιατί όταν μιλάτε πολύ το γήινο πνεύμα, το κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, λέει ο Θανάσης να προλάβουμε, αν προλάβουμε, λέει, γιατί να προλάβουμε. Ένα σχολιασμό για την ταινία Dr. Strange. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, την είδα, μιλάει πάρα πολύ εσωτερικά πράγματα. Ακόμα και αυτό που λέει για το χάος, τη σκοτεινή πλευρά, βγάλετε λίγο έτσι το Hollywood από μέσα, αλλά είναι αλήθεια. Μέσα μας όλοι έχουμε ένα μικρό κομμάτι χάους και από εκεί πέρα εκφράζεται όλη η πηγή ενέργειας, όλη η αντίυλη μέχρι να μπει στη θέλησή μας και να παρουσιαστεί σαν ύλη. Η αντίυλη είναι πραγματικά η πηγή ενέργειας, είναι όμως τόσο πολύ μεγάλης δύναμης και εμβέλειας που δεν μπορούμε ακόμα να την διακατέχουμε, θα λέγαμε εμείς οι άνθρωποι, προσπαθούμε. Και φυσικά μπορεί να φέρει αποτελέσματα καταστροφής, γιατί είναι μια καταστροφή, είναι το χάος μια καταστροφή. Κάτω όμως από τη θέλησή μας, το χάος μπαίνει σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, τροφοδοσίας. Και όσοι μπορούν από εκεί πέρα να αντλούν ενέργεια όπως το σύμπαν, τροφοδοτούν τον ίδιο στον εαυτό. Θέλω να πω ότι έχει πολλά μυστικά αυτό το Dr. Strange μέσα. Βέβαια, για μένα που την είδα ταινία, μου άρεσε, απλώς ήταν πολύ συνοπτική το θέμα, πολύ συνοπτικό το θέμα της εκπαίδευσης. Και φυσικά καταλαβαίνετε το Hollywood δίνει για άλλη μια φορά πάρα πολλά στοιχεία για τις αποκρυφιστικές, θα λέγαμε, τάσεις και πληροφορίες που έχουν έρθει τώρα στη δημοσιότητα, γιατί πλέον τραβάνε τον άνθρωπο λόγω των καινούριων ενεργειών που θέλει να μάθει, και δεύτερον γιατί πάω ότι το Hollywood λειτουργεί σαν ένα είδος, σαν ένα μεταδότης, γιατί πολλοί, θα λέγαμε, πολλά όντα ανώτερου τύπου φυτεύουν, εμφυτεύουν, χρησιμοποιούν, θα λέγαμε, πάρα πολλούς σκηνοθέτες του Hollywood για να περάσουν ορισμένα μηνύματα. Ή, για να σας το πω αλλιώς, με πιο επιστημονικό τρόπο, πολλοί άνθρωποι πάνω στην έμπνευσή τους συνδέονται με ορισμένου τύπου, θα λέγαμε, χρονογραμμές, χωρίς να το καταλαβαίνουν. Όπως μερικά παιδιά συνδεθήκανε πάνω στη ζωγραφική και γράψανε τότε για τους δίδυμους πύργους και μετά τα βρίσκουν και λένε, «Ωπ, κοίταξε, τα είχαν προβλέψει τα παιδιά». Πάνω στην έμπνευση, όποιος βγαίνει στο αστρικό ή στο διαστημικό του, θα λέγαμε, στη διαστημική του αίσθηση, καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπάρχει χωροχρόνος και μπορεί να συνδεθεί με παράλληλες χρονογραμμές. Πιθανόν να γίνουν, πιθανόν να μην γίνουν. Έτσι, πολλοί άνθρωποι καμιά φορά συλλαμβάνουν το μέλλον, άθελά τους, άλλοι συνειδητά, άλλοι ασυνείδητα. Λοιπόν, να το δείτε το Dr. Strange, λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Τι άλλο να πούμε, εντάξει, καταλαβαίνετε, μας δίνει για την αστρική φύση πως είναι, μας δείχνει επίσης ότι για τον καθρέφτη μιλάει, για τον καθρέφτη όσο να ασχοληθεί με τις διάφορες εσωτερικές μοιήσεις, είναι τα Matrix όλα, το Matrix και πάντοτε όλη η γνώση, θα λέγαμε, και η σοφία βασίζεται πάνω στο καθρέφτη, στα fractals. Γι' αυτό άλλωστε οι πιο μοιημένοι από εσάς που παρακολουθείτε ή θα παρακολουθήσετε το βιντεάκι, καταλαβαίνετε ότι του δράκου, η δρακονιανή, ο δράκος σαν σύμβολο, συμβολεί στα fractals. Γι' αυτό και είναι ο σύμβολος του δράκου, έτσι απλωμένο το φίδι με τα πόδια και την ουρά. Αν το δείτε, έχει διαστητικά εγώ πήρα την αίσθηση των fractals και πιστεύω το σύμβολο αυτό του δράκου έχει βγει γιατί αντιπροσωπεύει τα fractals, τα matrixes, ότι το ένα είναι, θα λέγαμε, μέσα στο άλλο το matrix. Έτσι λοιπόν, μέσα από τον καθρέφτη που λειτουργεί το Matrix, γιατί όλα είναι ένας καθρεφτισμός που καθρεφτίζει το ένα το άλλο, το ένα το άλλο, καταλαβαίνετε ότι μαθαίνουμε τους τύπους της αντανάκλασης στην πραγματικότητα. Όποιοι άνθρωποι λοιπόν αναζητούν τη γνώση, τη σοφία ή των διάφορων Matrix, θα μπορούσαν να καταλάβουν ότι ο καθρέφτης είναι ένα είδος
που χρησιμοποιούν, θα λέγαμε, να μπουν και στα αστρικά πεδία και να έχουν επαφή με τα αστρικά πεδία, αλλά και για να μπορούν να, θα λέγαμε, να καταλάβουν όλη την έννοια των μάτριξης που είναι καθρεφτισμός. Τι άλλο να πούμε πάνω σε αυτό? Ωραία ταινία το Dr. Strange. Όλα αυτά τα πράγματα τα εσωτερικά χρειάζονται, θα λέγαμε, και μια κατάσταση επίγνωσης και ανοιχτής καρδιάς, γιατί αλλιώς χανόμαστε μέσα στη δύναμη και πάμε, θα λέγαμε, στην αρνητική πλευρά. Τι άλλο? Προχωράμε. Στα μάτια υπάρχει λίγο πλέγμα για να επηρεάζεται τη σκέψη μας. Η σκέψη μας, η νοόσφαιρα, λειτουργεί πάνω στο πλέγμα. Απλώς είναι το πιο εσωτερικός νους μας, θα λέγαμε. Το πλέγμα με τη σκέψη μας, με τον καιρό, με τα ζώα και όλα αυτά είναι ένα στην πραγματικότητα. Υπάρχει μια εθερική ένωση βάσει των σκέψεών μας, του πλέγματος, όπως λέμε, μπορούμε να το πούμε νοόσφαιρα, βάσει της πιέσεως και όλων αυτών των ατμοσφαιρικών συνθήκων των οποίων γίνεται. Γι' αυτό άλλωστε μπορούμε εμείς με τη σκέψη, όλοι οι άνθρωποι μαζί, να αλλάζουμε, θα λέγαμε, και τον καιρό και όλοι, θα λέγαμε, και την ατμόσφαιρα, θα λέγαμε, θα μπορούσαμε να αλλάξουμε και να καθαρίσουμε τη γη. Επίσης και το γίνεται το αντίθετο, αναλόγως στην ατμόσφαιρα της γης, η νοόσφαιρα των ανθρώπων, θα λέγαμε, ότι επηρεάζεται από το συγκεκριμένο, θα λέγαμε, πλέγμα. Όλα αυτά είναι αλληλοεξαρτώμενα. Είναι, θα λέγαμε, μια μηχανή που το ένα εξαρτάται από το άλλο. Όλοι είμαστε γρανάζια μέσα σε αυτή τη μηχανή. Λοιπόν, κάτσε να δούμε μήπως ξεχάσαμε κάποια ερώτηση. Έχει ρωτήσει πιο πάνω, επειδή δυστυχώς δεν μου τα βγάζει μόνο σε κανονικό χρόνο και δεν μπορώ να τα δω όλα. Ας μου στείλεις, Χριστίνα, αν με ακούς, στείλε μου τις ερωτήσεις που δεν έχω δει σε μήνυμα ατομικό για να τις διαβάσω. Λέει η Τζούλιαν, το σκοτάδι είναι συστατικό της ύπαρξής μας ή γενικότερα ένα πεδίο έξω από μας. Καταλάβετε, το σκοτάδι και το φως είναι οι δικές μας συνειδησιακές αντιφάσεις. Κάθε φορά όμως μέσα στην εξέλιξή μας το χρησιμοποιούμε για να πούμε ότι πηγαίνουμε, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα και φεύγουμε την πραγματικότητα. Το σκοτάδι και το φως είναι στην πραγματικότητα, θα λέγαμε, αντιθέσεις, αλλά δείχνει και μια πορεία, θα λέγαμε, στην κατάσταση της μέσα στη γνώση. Πάντοτε το φως παρουσιάζεται σαν γνώση και το σκοτάδι σαν άγνοια. Από την πλευρά της φυσικής, θα λέγαμε, της απόκριφης φυσικής, πρέπει να καταλάβετε ότι το σκοτάδι είναι από μέσα μας, είναι ένα πεδίο μέσα μας, γιατί όλα ξεκινούν από το χάος. Στην πραγματικότητα, εσωτερικά, είμαστε, θα λέγαμε, όλοι μαύρες τρύπες. Ένα σκο, πάνε κάτσε παρακαλώ, γιατί ακούγεται το γκλιγκλίν. Λοιπόν, εσωτερικά, λοιπόν, υπάρχει αυτό το πράγμα, το πράγμα μέσα μας. Δεν είναι συστατικό το σκοτάδι, είναι μια πεποίθηση ή ένας ορισμός που έχουμε φτιάξει εμείς ή έχουμε βάλει εμείς. Καταλάβατε, για να μπορέσουμε να δείξουμε στον εαυτό μας όταν είναι στην άγνοια ή τον εαυτό μας όταν είναι, θα λέγαμε, στη γνώση. Αυτό είναι μόνο. Στην πραγματικότητα θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει από ένα επίπεδο και μετά φως-σκοτάδι. Και επειδή αν έχετε δει στην Κουνταλίνη, όταν τη γράφουν συνέχεια, δείχνουν ότι διασταυρώνονται οι ενέργειες, ξεκινάνε και πηγαίνουν έτσι, δηλαδή δεν πηγαίνουν ευθεία παράλληλα. Τι σημαίνει? Κάθε φορά σε κάθε πεδίο, επειδή αλλάζει την πολικότητα, το σκοτάδι γίνεται φως και το φως σκοτάδι. Κάθε φορά που θα ανεβαίνετε συνειδησιακά ένα πεδίο, θα αλλάζουν οι αντιλήψεις σας για το φως και το σκοτάδι. Γιατί δεν είναι φως σκοτάδι στην πραγματικότητα να ανεβαίνουμε συνείδηση, είναι πολλώσεις αρνητικού θετικού. Και θα δείτε πόσες πολλές φορές, ανεβάζοντας τα επίπεδα μέσα σας, θα δείτε ότι πολλές φορές θα είστε με τον αρνητικό και θα δείτε τη χρήση του, με το θετικό και θα δείτε τη χρήση του. Θα είστε από την αριστερή πλευρά ή τη δεξιά πλευρά. Γιατί όλα είναι μία ενέργεια πολλωμένη, θα λέγαμε, σε δύο πόλους. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα εδώ πέρα. Κόσμος, Έλληνας, καλός κόσμος, εγώ από Μαρόκο, λέει. Να κάνουμε, γεια σου, φίλε, από Μαρόκο. Εμείς από Ελλάδα. Λοιπόν, οι αυτοκτονίτες που βρίσκουν, λέει, πάρει δύναμη να αφαιρέσουν τη ζωή τους και όχι δύναμη να παλέψουν για τη ζωή τους.
υπάρχουν ενδοβολές. Λοιπόν, οι αυτοκτονούντες ή οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει το οτιδήποτε κάνει, καταλάβατε ότι συμβαίνει γιατί το βρίσκει πάντα σαν καλύτερη λύση. Θέλω να πω, το συνειδησιακό μας κομμάτι, σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται, πάντα επιλέγει την καλύτερη λύση, ασχέτως αν εμείς τα λέγαμε μετά ή προηγουμένως είχαμε κάτι άλλο στο μυαλό μας σαν καλύτερο. Κάθε φορά, σε κάθε τώρα, επιλέγουμε την καλύτερη λύση που νιώθουμε. Πρέπει να το καταλάβουμε και να είμαστε ειλικρινείς πάνω σε αυτό. Εκείνη την ώρα, ο κάθε άνθρωπος, υπνοτισμένος ή μη θα λέγαμε, απογοητευμένος ή μη, εκείνη την ώρα η ενέργειά του του δίνει ότι η καλύτερη λύση είναι αυτή, να αυτοκτονήσω, διότι αν εγώ θα μείνω στη ζωή, θα περάσω χειρότερα. Καταλάβατε, έτσι πάει αυτό. Πρέπει να καταλάβετε ότι εκείνη την ώρα που ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, βλέπει το παιδί του, ένας πατέρας, το παιδί του να προχωράει, να πάει να το πατήσει με την ταλίκα και πέφτει αυτός θυσιάζοντας τη ζωή του για να σώσει το παιδί του και πατάει αυτόν την ταλίκα, είναι γιατί έχει την πεποίθηση ότι εκείνη την ώρα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το παιδί του να είναι, θα λέγαμε, ζωντανό. Άρα λοιπόν η ζωή του θα καταστραφεί. Καταλάβατε. Κάθε φορά, κάθε άνθρωπος λοιπόν, μέσα από την κατάλληλη δόνηση και την πεποίθηση που έχει, δημιουργείται ανάλογα συναισθήματα, σκέψεις και δράση. Άρα λοιπόν δεν είναι τίποτα ήρωες εκείνη την ώρα αυτοί που πεθαίνουν, ούτε τίποτα, θα λέγαμε, άνθρωποι. Είναι αναλόγως σε ποιο πεδίο εμείς τους βλέπουμε αυτούς. Από την πλευρά όμως εμείς που τους βλέπουμε και από την πλευρά που εκείνοι ξεκινάνε και βιώνουν, θα λέγαμε, είναι δύο διαφορετικές πλευρές. Η δική τους η πλευρά είναι ότι εκείνη την ώρα η καλύτερη λύση είναι να πάνε να κρεμαστούν, να πάνε να σκοτώσουν, να πάνε να δολοφονήσουν, να πάνε να κάνουν οτιδήποτε κάνουν. Αυτό άλλωστε είναι και η ταύτιση με την κάθε μία ενέργεια, δόνηση, πεποίθηση, δράση και συνέστημα που μας περιβάλλει. Λοιπόν, λοιπόν, με ποιο τρόπο οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρή θέληση και ισχυρό πράτη. Για να δημιουργήσεις μια ισχυρή θέληση, πρέπει μέσα σου να ξεκινήσεις να κοντράρεις, θα λέγαμε, πολλές φορές τον ίδιο σου τον εαυτό. Να κοντράρεις τον ίδιο σου τον εαυτό, αλλά να κοντράρεις και την πραγματικότητα. Έχουμε πει ότι ο δρόμος ελάχιστης αντίστασης είναι εσύ να ξεκινήσεις, θα λέγαμε, και να πάρεις χωρίς αντιστάσεις, θα λέγαμε, το δρόμο. Όμως ο δρόμος της δύναμης είναι να περάσεις από αντιστάσεις. Πάντοτε οι άνθρωποι περνάνε από αντιστάσεις πριν φτάσουν να διαπιλέξουν, αφού έχουν επιβεβαιώσει τη δύναμή τους, στον δρόμο της ελεύθερης, θα λέγαμε, της ελάχιστης αντίστασης. Για να δημιουργήσεις μια ισχυρή θέληση, πρέπει λοιπόν να την έχεις εκπαιδεύσει αυτή τη θέληση. Και η εκπαίδευση έρχεται με τις εμπειρίες και τις αντικσότητες. Έχετε δει λοιπόν ένα στρατιώτης, για να πάει λοιπόν στο στρατό και να δημιουργήσει μια ισχυρή θέληση, είναι φυσικό να τον κομματιάσουν, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, αυτά που ήξερε, να ξεχάσει αυτά που ήξερε, να πάει κόντρα και να φτάσει τον εαυτό του στα άκρα. Ένας άνθρωπος για να έχει θέληση θα πρέπει να ξέρει και τη δύναμή του. Δεν γίνεται κάποιος να έχει θέληση χωρίς να ξέρει τη δύναμή του. Άρα κάποιος που ψάχνει τον εαυτό του συνεχώς μέσα από τις αντικσότητες δυναμώνει. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος είναι φυσικό κάτι που επιθυμεί πολύ, να το βάζει υποσυνείδητα ή συνειδητά κάτω στο τραπέζι και να λέει, αυτό μπορώ να το κάνω. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει αν μπορεί να το κάνει και αυτά ψάχνει, δεν έχει την διαθέληση με αυτόν τον άνθρωπο που ξέρει ότι μπορεί να το κάνει. Και εκεί πέρα να γνωρίζουμε και τις παλιές ψυχές. Οι παλιές ψυχές δεν είναι τρελοί που ξαφνικά λένε ότι μπορούν να κάνουν μια επανάσταση, ακόμα και τον άλλο ο κόσμος δεν μπορεί να την κάνει. Γι' αυτό λοιπόν και πολλές φορές οι ψυχές, θα λέγαμε, ενθυμούνται τη δύναμή τους, ενθυμούνται πάρα πολλά πράγματα και τους βλέπετε ότι έχουν μια ισχυρή θέληση. Πάντοτε μια παλιά ψυχή, θα λέγαμε, ή μια ψυχή που θέλει δύναμη και έχει εκπαιδευτεί πάνω σε αντικσοότητες, δημιουργεί μια θέληση. Και αυτή η θέληση ή το θέλημα, θα λέγαμε, όσο πιο πολύ συνδεδεμένη είναι με τα ανώτερα επίπεδά μας, είναι τόσο πιο πολύ δυνατή μέχρι που γίνεται και ένα θαύμα. Όταν η θέληση είναι μόνο μια επιθυμία του κατώτερου εγώ μας, θα λέγαμε, είναι φυσικό να μην βάζουμε όλο τον εαυτό μας σε δουλειά, να μην χρησιμοποιούμε όλα τα κομμάτια μας, οπότε δεν μπορούμε να επιφέρουμε μεγάλη αλλαγή στην πραγματικότητα. Κάθε φορά λοιπόν η θέληση, φίλοι μου, έρχεται με τις εμπειρίες, θα λέγαμε, της ψυχής. Οπότε το μόνο που μπορείς να κάνεις να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου για να κάνει θέληση είναι για τη θέληση, θα λέγαμε, της προσωπικότητας. Η ψυχική θέληση όμως
είναι κάτι άλλο. Έρχεται από την εμπειρία. Γι' αυτό σας λέω, το παν είναι η εμπειρία. Δίχως εμπειρία δεν μπορούμε να έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Μια νέα ψυχή είναι φυσικό να μην έχει τη θέληση να φτάσει σε τέτοια επέκταση, θα λέγαμε. Είτε αρνητική είτε θετική. Θα γίνει μια μέτρια ψυχή, μια μέτρια ζωή, μια μέτρια εισάγωση. Ένας άνθρωπος που έχει θέληση, είναι φυσικό αυτή τη θέληση όταν τη ρίξει σε μια επέκταση, θα λέγαμε, του εαυτού του, είτε προς το πνεύμα, δηλαδή με λίγα λόγια θα μιλήσουμε και γι' αυτό, εννοούν δηλαδή την επέκτασή μας, δηλαδή στον αιθέρα, είτε γιατί στο πνεύμα είμαστε όλοι ένα, δεν έχουμε επεκτάσεις εκεί πέρα, είτε θα λέγαμε στη φυσική επέκτασή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι παίζει ρόλο το πόσο εμπειρία έχει αυτό που λέμε ψυχή. Λοιπόν, καλώς στην Άτζη. Λέει η Βασιλική Ξαρχοπούλου, στα ζευγάρια η ροή ενέργειας της καρδιάς από ό,τι ξέρω κάνει κύκλωμα. Υπάρχει περίπτωση ο ένας από τους δύο να φορτίζει τον άλλον περισσότερο? Είναι φυσικό όπως λειτουργεί μέσα μας και έξω και στο σύμπαν, μια μεγάλη ποσότητα, με μια μικρή ποσότητα θα λέγαμε, ένα μεγάλο πεδίο θα λέγαμε ενέργειας, με ένα μικρό πεδίο θα λέγαμε ενέργειας, αυτό μετά το μεγάλο πεδίο θα δίνει προς το μικρό. Επειδή οι άνθρωποι μέσα μας, επειδή οι άνθρωποι μέσα τους αυξομειώνουν συνεχώς την ενέργεια, άλλες φορές τη χάουν και νιώθουν χωρίς ενέργεια και άλλες φορές πηγαία νιώθουν με μεγάλη ενέργεια, τι κάνουμε? Αναλόγως λοιπόν είναι σαν να πηγαίνουν τα συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτός που έχει δίνει. Θέλει, δεν θέλει, θα λέγαμε, αυτός που έχει δίνει. Έτσι συμβαίνει στο σύμπαν. Εμείς στην αποκοπή μόνο έχουμε ορισμένα πραγματάκια πάνω σε αυτό που μας κάνει να φοβόμαστε να θέλουμε, να φοβόμαστε να μας πάρουν και τα υπόλοιπα. Στην πραγματικότητα, ναι, έτσι συμβαίνει στα ζευγάρια, έτσι συμβαίνει στους φίλους, έτσι συμβαίνει σε όλους. Φυσικά ο τύπος ενέργειας και ανταλλαγής, όσο πιο αντιληπτικός γίνεται, γίνεται επειδή εμείς έχουμε μία αντίληψη πάνω στις σχέσεις ένωσης με το άλλο άτομο. Έτσι λοιπόν μπορείς να καταλάβεις καλύτερα. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να καταλάβει τις εσωτερικές του σχέσεις και βλέπει μόνο τις φυσικές, βλέπει τη φυσική ενέργεια. Τα λέγαμε την πρακτική που μπορεί να σου δώσει ο άλλος βοήθεια ή την, θα λέγαμε, τη χρηματική βοήθεια. Την ενεργειακή ή θα λέγαμε την ψυχική βοήθεια ίσως να μην μπορεί να την καταλάβει. Το θέμα είναι ότι συμβαίνουν όλα εδώ και τώρα, ασχέτως αν εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Όσο εμείς αφυπνιζόμαστε και φεύγουμε από το λίθαργο και συνειδητοποιούμε τα μέρη του εαυτού μας, τόσο πολύ εμείς ξεκινάμε και βλέπουμε όλες, θα λέγαμε, τις διαστημικές, παύλα, εθερικές καταστάσεις που έχουμε. Άλλωστε λένε ότι η πραγματική ζωή είναι η διαστημική ζωή μας, η αστρική ζωή μας. Εκεί πέρα δηλαδή εμείς που ζούμε στο διάστημα, με το διαστημικό σώμα μας, περιβάλλει το αστρικό σώμα μας. Εμένα μου αρέσει να το λέω διαστημικό σώμα, γιατί όπως το διάστημα βλέπετε τον αιθέρα, ή δεν το βλέπετε καλύτερα θα λέγαμε τον αιθέρα, έτσι ακριβώς περιβάλλει και το σώμα μας, θα λέγαμε, αυτή η διαστημική ύλη. Μέσα στο σώμα και λίγο απ' έξω. Αυτή η διαστημική ύλη είναι πιο λεπτεπίλε της φύσεως, είναι ο αιθέρας που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, είναι αυτό το οποίο τα λέγαμε είναι το πραγματικό και πηγαίνεις εκεί στον Άδη ή θα λέγαμε πιο πάνω στον παράδεισο, θα λέγαμε, των αρχαίων. Λοιπόν, τα κατώτερα δηλαδή αστρικά και τα ανώτερα, θα λέγαμε, αστρικά. Φίλοι μου, σχετικά με όλα αυτά τα πράγματα που με ρωτάνε, πόσο στα μάτια ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να καταλάβετε ότι μόλις πάει κάποιος και ζήσει την αποκάλυψη του Ιωάννη, θα λέγαμε, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι καταλαβαίνει τους τύπους των fractals. Θέλω να καταλάβετε ότι πέρα από τους τύπους τους φυσικούς, του οποίους οι επιστήμονες ξέρουν, υπάρχουν και οι τύποι, θα λέγαμε, οι εσωτερικοί, με την εσωτερική επιστήμη. Έτσι λοιπόν, εγώ αυτό που κάνω τι είναι? Να έχω καταλάβει τα fractals, τη δομή, έτσι. Και όταν κάποιος φωτιστεί, δηλαδή καταλαβαίνει ορισμένους τύπους πάνω στο πώς όλα δουλεύουν και όλα είναι ένα, βλέπει από το μικρότερο το μεγαλύτερο. Μπορεί να κάνει τη σύνδεση, τη σχέση, ανάμεσα στα πάντα. Έτσι λοιπόν βλέπει τους διάφορους αστρικούς δρόμους, θα λέγαμε, από τη μία έννοια στην άλλη έννοια. Και έτσι μπορεί το ένα και το αναλύει βάσει των θεμελιωδών νόμων των οποίων ισχύουν. Βέβαια μερικοί είναι κρυφοί από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος το ρίχνει στην έννοια της σχετικότητας. Και εκεί πέρα πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται
δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το πραγματικό, θα λέγαμε, αυτό που είναι εστιασμένοι με το φανταστικό. Τώρα που μπαίνουμε και αλλάζουν οι κύκλοι, θα λέγαμε, ή κλείνουν οι έννοια αυτοί, τα αστρικά ενώνονται από τα επόμενα επίπεδα της τέταρτης συνείδησης και από τα κατώτερα επίπεδα της τρίτης, θα λέγαμε, συνείδησης της ανθρωπότητας, τρίτης πυκνότητας συνείδησης με τέταρτης πυκνότητας συνείδησης, τα αστρικά, τα διαστημικά δηλαδή, ενώνονται, γιατί είμαστε εκεί που περνάμε. Και έτσι λοιπόν γίνεται μια σύγχυση, γιατί τα αστρικά ενώνονται σε όλες τις πυκνότητες συνείδησης και αρχίζουν οι άνθρωποι και μπερδεύουν τη φαντασία με την πραγματικότητα. Έχουν χαθεί πιο πολύ στον ονειρό κόσμο. Συμβαίνει πάντα αυτού του καιρούς, θα λέγαμε, αυτό το πράγμα. Πρέπει εμείς να καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε, θα λέγαμε, όλες αυτές τις αστρικές ενώσεις με την έννοια της γνώσης πώς να μπορούμε να τις γιώνουμε, αλλιώς θα τρελαθούμε. Προσέχετε πάνω σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ ο Θανάσης βοηθάει πάρα πολύ, γιατί από το Θανάση τα βλέπω, παιδιά. Άλλος, λοιπόν, το είπαμε αυτό, Θανάση. Καλησπέρα, σκοτάδι συστατικό, το είπαμε και αυτό. Για να δούμε. Τα ζευγάρια Ξεργοπούλου, καλησπέρα στα μάτια. Λέει η Βραψούλα από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Ορίστε, μέχρι που φτάσε η. Λοιπόν, καλησπέρα στα μάτια. Ποια είναι η επιρροή της Πανσέλινος στον άνθρωπο? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Κάθε Πανσέλινο, θα λέγαμε, όπως όλοι ξέρετε, δίνει τη δυνατότητα στα διάφορα εγώ, γιατί η Πανσέλινο είναι, η Πανσέλινος είναι το ετερόφως. Είναι το αυτόφωτο ο ήλιος και το εφετερόφωτο η Πανσέλινος. Το αυτόφωτο δημιουργεί μέσα μας, τα λέγαμε, το ηλιακό σώμα, τα ανώτερα σώματά μας. Τα χαμηλά εγώ, έτσι, η χαμηλή αυτή μας, η σεληνιακή αυτή μας, θα λέγαμε, στη μεγαλύτερη, στη μεγαλύτερη ανάπτυξή τους, έρχονται όταν υπάρχει Πανσέλινος, το μεγαλύτερο ετερόφωτο. Αυτή λοιπόν η Πανσέλινος, καταλάβετε ότι μέσα μας αρχίζει και βγάζει και επεκτείνει και μας δίνει τη δυνατότητα να εμφανιστεί τόσο πολύ, θα λέγαμε, τα κατώτερα, θα λέγαμε, εγώ μας. Απ' την άλλη, κάθε φορά την Πανσέλινο έχει τη δυνατότητα τα διάφορα αστρικά, θα λέγαμε, το εγώ ή ο εαυτός μας, να αρχίζει να φεύγει, θα λέγαμε, πιο πολύ στα αστρικά πεδία. Γι' αυτό κινούνται και όλες οι μαγείες αστρικού τύπου. Όταν λοιπόν κάθε ένας δουλεύει με θετικούς ή αρνητικούς, θα λέγαμε, αστρικούς, αστρικά όντα, τους αγίους ή αγγέλους ή θεούς ή δαίμονες στα αστρικά πεδία, είναι φυσικό να χρησιμοποιούν την Πανσέλινο, γιατί εκείνη την ώρα γίνεται αυτή η αποκοπή, θα λέγαμε, των αστρικών. Κάθε φορά αυτή η αποκοπή των αστρικών μας βοηθάει να μπούμε σε μια αστρική κατάσταση και να μπορούμε να βιώσουμε πιο πολύ τον διαστημικό μας, θα λέγαμε, εαυτό, παύλα και οντότητες. Καταλαβαίνετε λοιπόν από όλα αυτά τα πράγματα πως εμείς σε κάθε Πανσέλινο, όταν διαλογιζόμαστε, πως μπορούμε να μπούμε σε αυτόν τον την αστρική μας προσωπικότητα και να κάνουμε συνειδητοποιήσεις. Η Πανσέλινος σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, ορισμένων ωρών, εκεί που ολοκληρώνεται με τον Αδένα Πινεάλ, έχει μια σχέση και μεταδίδει ορισμένες, θα λέγαμε, συντεταγμένες δεν μ' άρεσε η λέξη, ορισμένες, θα λέγαμε, πληροφορίες, τις οποίες κάθε φορά παίρνει, θα λέγαμε, μέσα ο Αδένα Πινεάλ, για να μπορεί, θα λέγαμε, εκείνη την ώρα να μπορέσει να κάνει αυτό που προηγουμένως σας είπα, να μπορέσει να γίνει λίγο, θα λέγαμε, καλύτερα, δέκτης αστρικών επιρροών. Θέλω να καταλάβετε, ο Αδένας Πινεάλ μέσα στον εγκέφαλό μας μας δίνει την ικανότητα να μπορούμε στο διανοητικό μας ή στη φαντασία μας να συνδεθούμε με ορισμένες, θα λέγαμε, με ορισμένα παράλληλα επίπεδα. Παράλληλα επίπεδα, άλλα επίπεδα εκτός του φυσικού. Όταν όλο το σώμα μας δονηθεί κάτω από αυτή τη δόνηση που ο Αδένας Πινεάλ μπορεί να δονηθεί, τότε όλοι μαζί μπορούμε να πάθουμε μια ανάληψη και να βγούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν όμως εμείς δουλέψουμε μόνο με τον Αδένα Πινεάλ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι εκείνη την ώρα μπορούμε να βγούμε μόνο, θα λέγαμε, χωρίς το σώμα μας, αλλά η συνείδησή μας σε ένα άλλο επίπεδο και να γίνουμε δέκτες ορισμένων, θα λέγαμε, μορφών, πεπιθήσεων πάνω σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό το πετυχαίνουν φυσικά με το LSD και τα διάφορα άλλα. Μια αποσύνδεση. Λοιπόν, έκανε μια αποσύνδεση ξανά μαζί. Λοιπόν, κάνουν ένα refresh
Λοιπόν, αν με ακούει ο φίλος μου, ο Θανάσης, να μου στείλει τίποτα πάλι ερωτήσεις, άμα δεν τις έχω δει, παιδιά. Να κάνουμε ένα refresh. Να είμαι και εγώ, λέει η Σοφία. Γεια σου, Σοφία. Γεια σου, Μαρία. Γνωρίζεις τι είναι η αντιδραστική διάνοια και αν ναι, να το αναλύσεις. Καταλάβετε ότι με ορολογίες, μπορεί να μην γνωρίζω τις ορολογίες για αυτά τα πράγματα που λέτε, γιατί ο άνθρωπος μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα που βγάζει και κάθε φορά το διανοητικό του παίρνει ένα πράγμα, το φτιάχνει αλλιώς και το παρουσιάζει σε μια διδασκαλία, έχουν βγάλει ένα κάρο για το ίδιο θέμα, ένα κάρο ορολογίες. Ό,τι θέλεις. Ο καθένας είναι όπως θέλει και όπως θέλει το βαφτίζει. Λοιπόν, μόνο που λες αντιδραστική διάνοια, καταλαβαίνω ότι είναι μια διάνοια, αυτοματική διάνοια. Η αντίδραση είναι η πρώτη μας, τα λέγαμε, αντανάκλαση. Η πιο εύκολη και πιο γρήγορη αυθόρμητη κατάσταση είναι ο καθρεφτισμός, η αντανάκλαση. Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα, καταλάβουμε, της ενέργειας. Εμείς όταν λέμε αντιδραστική διάνοια, είναι η διάνοια την οποία έχουμε μάθει και έχουμε φτιάξει για να μπορούμε εμείς να δράμε ανάλογα τις συνθήκες και ανάλογα το ποιοι είμαστε. Αυτή η αντιδραστική διάνοια φυσικό να πέσει, θα λέγαμε, σε ένα φαύλο κύκλο των συνθήκων και των σεναρίων. Έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Τώρα αν σημαίνει αντιδραστική με την δράση της έννοιας, της ουσίας, της χημικής και τώρα κάτι άλλα, παιδιά, δεν μπορώ να ξέρω. Γι' αυτό σας λέω να μιλάτε με ορολογίες, να είμαστε συμβατοί με τις ορολογίες. Λοιπόν, Μαρία, γίνεται να μιλήσετε για μυθολογία, λέει ο Δημήτρης. Φίλε μου Δημήτρη, γίνεται. Και τώρα μάλιστα καλά που μου το θύμισες. Είχα στο μυαλό μου να σας πω για το Θησέα. Βλέπετε ο Θησέας. Αυτό που πολλοί άνθρωποι ξεχνούν είναι ότι πριν ξεκινήσει να πάει για το Μινόταυρο που έχω μιλήσει, έτσι που είναι ο δικός μας ο εαυτός, είναι πιο πολύ το κατώτερο διανοητικό, ο λαβύρινθος, είναι τα fractals που σας λέω, για να βγει από τα fractals, για να τα δει απ' έξω και να ξεκινήσει λοιπόν να νικήσει τον ίδιο του τον εαυτό που χάνεται μέσα στα fractals, να αντιμετωπίσει και μετά να ξεκινήσει απλά, αφού το κάνει αυτό, απλά την πορεία του, της αριάδνης, την αγάπη, στην ψυχή του, απλά ακολουθώντας το σκηνή, ακολουθώντας τον αληθινό εαυτό του, να βγει έξω από το λαβύρινθο. Ένα πράγμα που πολλοί, και είχα γράψει την άλλη φορά, δεν κοιτάνε, ήταν ο Οδυσσέας ότι έπρεπε να μεγαλώσει, να φτάσει σε μια συγκεκριμένη ηλικία, να σηκώσει το βράχο για να δει την κληρονομιά, που ήταν τα όπλα που του είχε αφήσει ο πατέρας του. Βλέπετε ότι όταν ο Οδυσσέας δεν είχε φτάσει σε αυτή τη δύναμη, σε αυτή την ηλικία, να γυμναστεί, να εκπαιδεύσει τη δική του προσωπικότητα, θα λέγαμε, ίσως τη γήινη, δεν μπορούσε να σηκώσει το βράχο που είναι οι πεποιθήσεις, οι αρνητικές, για να πάρει τι, τις ενέργειες του DNA, της κληρονομιάς του. Και να μπορεί λοιπόν το DNA, αυτό που λένε αρχαίοι Έλληνες, το ηχόρ, να το χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όλοι λέμε εδώ πέρα για την Ελλάδα, για τους μύθους και τόσους πολλούς μύθους, και κάθε φορά συναλύνουμε και ένα μύθο. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι για να βγάλουμε το DNA που υπάρχει μέσα των προγόνων μας και να το ενεργοποιήσουμε, πρέπει λοιπόν να σηκώσουμε το βράχο των πεποιθήσεων, γιατί κάθε πέτρα είναι ένα παλαιωμένο, απολιθωμένο, θα λέγαμε, πράγμα. Και η πέτρα λοιπόν συμβολικά θυμίζει τις απολιθωμένες σκέψεις. Θέλω λοιπόν, φίλοι μου, να καταλάβετε ότι για να ξεκινήσουμε να ενεργοποιούμε εσωτερικά το DNA μας, να ενθυμηθούμε τον εαυτό μας, πρέπει λοιπόν να μπορούμε πρώτα να σηκώσουμε το βράχο για να μπορούμε να πάρουμε τα όπλα του ίδιου του DNA, της ίδιας κληρονομιάς μας. Αλλιώς δεν γίνεται, φίλοι μου. Δεν γίνεται χωρίς κόπο, χωρίς εκπαίδευση, να ξεκινήσουμε να σκάβουμε μέσα βαθιά για να ενθυμηθούμε. Καταλάβατε, ακόμα δηλαδή τα παιδιά ή οι νέοι στις άλλες γενιές ίσως να βγουν έτοιμοι. Εμείς όμως καταλαβαίνετε ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε την προσωπικότητα, γιατί ξεφύγει πολύ, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, και πρέπει να περάσουμε, πάντα όπως σας έχω πει, τα δύο κάρματα. Ή το ένα θα λέγεται κάρμα και το άλλο θα λέγεται κράμα. Το κάρμα, το πρώτο, είναι αυτό που φέρνουμε, θα λέγαμε, στην άγνοια, με τη δομή της οικογένειας, της κοινωνίας. Αυτό, δομώντας το, πρέπει να περάσουμε τις συνέπειες και να το αποδομήσουμε και να γίνει μετά κράμα, δηλαδή να ενωθούμε με τον ανώτερο ψυχισμό μας, με τη διαστημική μας, θα λέγαμε, σκέψη, με τη διαστημική μας αίσθηση, που λέγεται διαίσθηση, με τη διαστημική μας όραση, τη διόραση, καταλάβατε, με τη διαστημική μας ακοή, τη διακοή,
Όλα αυτά τα πράγματα είναι, θα λέγαμε, αισθήσεις, έτσι, του διαστημικού μας οχήματος. Λοιπόν, λέει ο Μίτσος σε προσωπικό μήνυμα, αν ένας τρελός συνειδητοποιήσει ότι είναι τρελός, συνεχίζει να είναι τρελός. Πρέπει να καταλάβετε, φίλοι μου, τη διαφορά της συνειδητοποίησης από την πληροφορία. Είναι διαφορετικό να ξέρω κάτι, απλά να έχω μια πληροφορία και άλλο να το συνειδητοποιώ. Συνειδητοποίηση γίνεται όταν μπορούμε κάτι να το μεταφράσουμε, θα λέγαμε, στα μέρη του νου μας. Κάθε φορά λοιπόν, επειδή ο νους μας στην πραγματικότητα είναι fractals, πρέπει να μάθουμε την ένωση μεταξύ των matrix, την ένωση μεταξύ των fractals και από το ένα, όπως σας είπα, να το αναβαθμίζουμε σε όλα τα επίπεδα. Συνειδητοποιώ σημαίνει έχω επίγνωση. Δεν σημαίνει απλά μια πληροφορία. Ένας τρελός είναι φυσικό ότι δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι τρελός, γιατί αν καταλάβει ότι είναι τρελός, δεν θα ήταν τρελός. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, φίλοι μου. Όπως και ένας, θα λέγαμε, άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει συνειδητά τον ασυνείδητο. Γιατί όσο πιο πολύ μπαίνουμε στο ρόλο, τόσο πιο πολύ είμαστε. Θα το καταλάβουμε. Ένας άνθρωπος θέλει να παίξει το φωνιά για πλάκα, αλλά θέλει να το παίξει και να βγάλει όλο το είναι του, στο τέλος θα γίνει η φωνιά. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι η κάθοδος που λέμε, που ταυτιζόμαστε τόσο πολύ. Στην άνοδο, θα λέγαμε, προσπαθούμε να παίξουμε έναν άλλο ρόλο ανώτερου τύπου μέχρι να γίνουμε αυτός ο ρόλος ανώτερου τύπου. Έτσι λειτουργεί, φίλε. Λοιπόν, Θανάση, τι μου έστειλες εδώ πέρα, για να δούμε. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να ζούμε παράλληλα σε άλλα πεδία ή παράλληλους κόσμους στα οποία έχουμε επικοινωνία ή παράλληλη ζωή ακόμα και με άτομα που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν? Λοιπόν, φυσικά αυτό είπαμε τώρα, ότι όλα τα πράγματα στο σύμπαν είναι δονήσεις, είναι εκπεμπόμενα, είναι σαν τους σταθμούς, σαν την τηλεόραση του σταθμού ή του ραδίου. Εμείς είμαστε απλά, σας είπαμε, τον Αδένα Πινεάλ, συντονιζόμαστε στους διάφορους χωροχρόνους, αν θέλετε, ή σε άλλες πιο μικρές περίοδους στο τώρα, ή κάθε μέρα, κάθε νύχτα, ή κάθε φορά που περπατάτε. Όλα είναι συντονισμός. Όλα είναι ένα συντονισμός. Θέλω να καταλάβετε ότι ένας άνθρωπος που δεν ανήκει στο τυχαίο, ένας άνθρωπος που κρατάει ένα συντονισμό στην δική του, θα λέγαμε, κατάσταση, είναι φυσικό λοιπόν κάθε φορά που περπατάει να ανοίγεται, σε εισαγωγικά το λέω, αλληγορικά, τώρα να μην το πάρετε κυριολεκτικά, αλλά είναι και σαν κυριολεκτικά για όποιον βλέπει. Σαν μέσα στον κόσμο να ανοίγεται ένα πεδίο που θα το πηγαίνει μέσα χωρίς να περάσει, θα λέγαμε, από διάφορα ατυχήματα. Και ως διαμαγείας δεν θα πέφτει σε ατυχήματα. Ένας άνθρωπος που δεν είναι συνειδητός και η δόνησή του είναι επηρεασμένη συνεχόμενα από άλλους και δεν έχει έναν δικό του ψυχικής κατεύθυνσης ομοιοκραδασμό, αλλά ανοίξει στον κόσμο του τυχαίου, είναι φυσικό λοιπόν αυτός να ζει σαν τα ζώα. Θα περάσει ένα αμάξι να τον πατήσει, θα το σκοτώσει κανένα κυνηγός, θα περάσει, ξέρω εγώ, κάτι και θα χάσει τη ζωή του. Βλέπετε, όσο πολύ συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας, τόσο πιο πολύ φεύγουμε από τον κόσμο του τυχαίου, που ο κόσμος του τυχαίου είναι ο κόσμος της μη βούλησης στην πραγματικότητα, της μη ελεύθερης, θα λέγαμε, βούλησης της ψυχής μας στο να δημιουργήσει πραγματικότητα. Κάθε νέα ψυχή που δεν έχει σχηματίσει πολύ την ανθρώπινη, θα λέγαμε, βούληση, την ανθρώπινη ψυχή, άρα και την ανθρώπινη ικανότητα να δημιουργεί, είναι φυσικό ότι έρχεται σαν έρμεο. Ξεκινάμε από την κοσμική σκόνη, που είναι το μικρότερο, θα λέγαμε, στο σύμπαν σωματίδιο, και φτάνουμε στα διάφορα σύμπαντα. Βλέπετε, κάθε συνείδηση, μόλις φτάσει στο πεδίο της αυτοσυνείδησης, μπορεί και ξεκινάει να δημιουργεί, θα λέγαμε, κάτω από τη δική του θέληση, πραγματικότητα. Όπως πάνω, έτσι και κάτω, και όπως μέσα, έτσι και έξω. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Αυτή είναι όλη η γνώση των fractals, που κάποιος που θέλει να μάθει για τη γνώση, γιατί δεν είπαμε ότι πρέπει όλοι να το κάνετε, κάποιος που θέλει να μάθει για τη γνώση, πρέπει να μάθει, θα λέγαμε, αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ, Μίτσο. Λοιπόν, εδώ μου γράφει και ο φίλος ο Κώστας. Λοιπόν, θα πούμε καμία ερώτηση τώρα, φίλοι μου, παραπάνω και θα κλείσουμε. Πέρασε πάλι ευχάριστα η ώρα. Κοντεύουμε μία ώρα. Λοιπόν, ο Θανάσης, η Ευγενία, η Χριστίνα. Λοιπόν, να πιάσουμε λοιπόν το Θανάση αυτό που είδα τώρα. Λοιπόν, στα λεπτά στα μάτια, το περιεχόμενο του νου μας, το πώς σκεφτόμαστε, είναι δική μας επιλογή, είναι διαφορετικές οι ροπές του καθενός.
Σε αυτό απαντούμε, είναι και δική μας, δεν είναι και δική μας. Κάθε φορά εμείς που συνειδητοποιούμε κάτι, είναι, θα λέγαμε, ότι γινόμαστε συνδημιουργοί, θα λέγαμε, σε αυτό το πράγμα που λέμε Θεός. Και τραβιέται ο Θεός, θα λέγαμε, αλληγορικά στο λέω, τραβιέται ο Θεός και μας αφήνει κάθε φορά ένα πεδίο δημιουργίας. Έτσι ακριβώς όπως το παιδί. Στην αρχή το παιδί δεν έχει ελεύθερη βούληση, δεν έχει φτάσει. Σου λέμε, αν φτάσει 18, θα σε αφήσουμε παραπάνω να δημιουργήσεις. Και όσο μεγαλώνει το παιδί, του δίνουμε ένα πεδίο δημιουργίας δικό του. Έτσι ακριβώς είναι και με εμάς, φίλοι μου. Πολλές φορές ξεκινάμε από την ασυνειδησία, δεν είναι δικά μας. Εκεί δουλεύει η φύση για μας, όπως το παιδί. Όταν το παιδί είναι μικρό, βρέφος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το μεγαλώνει η φύση. Μόλις ενηλικιώνεσαι, θα λέγαμε η φύση, ο Θεός, όπως θέλετε πέστε το, σας δίνει παραπάνω ευθύνη. Γιατί η γνώση έχει ευθύνη και έχει και δημιουργία και έχει και ικανότητα. Επομένως, κατάλαβε ότι πολλές σκέψεις, όταν δεν είσαι συνειδητός, ναι, δεν είναι δικές σου, λειτουργούν μηχανικά. Μόλις συνειδητοποιείς τον εαυτό σου, αρχίζεις και δουλεύεις με πιο ελεύθερη βούληση να το γνωρίσεις. Έτσι λοιπόν γίνεται, φίλε μου, Θανάση. Η ευγενία, υπάρχει περίπτωση να ζούμε παράλληλα, αυτό το απαντήσαμε. Λοιπόν, ρώτησα για τις πεπιθήσεις, πώς αλλάζουμε και πώς επιβεβαιώνουμε. Οι πεπιθήσεις πάνε ανάλογα το συνδυσιακό μας επίπεδο. Αυτή την Κυριακή θα κάνουμε σεμινάριο σπίτι μου για τις πεπιθήσεις. Χριστίνα, θα έρθεις και θα στα πω όλα περί πεπιθήσεων. Μέσα σε ένα λεπτό δεν μπορούμε να πούμε πώς αλλάζουμε και πώς επιβεβαιώνουμε. Όμως μπορούμε να πούμε ότι πάνω απ' όλα θέλει παρατήρηση, να τις βρούμε πάνω απ' όλα και μετά σιγά σιγά, αναλόγως της συνδυσική μας κατάσταση, θα μπορούμε να πάρουμε κάποια άλλη στη θέση της. Λοιπόν, απάντησα τώρα, Χριστίνα μου, και λέει τώρα, Θανάση, υπάρχει ο ισχυρισμός πως οι βασικοί διαχωρισμοί είναι τρεις, γήινο, αστρικό, λέει, και πνευματικό. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Το άτμαν, θα λέγαμε, το ατμικό στην πραγματικότητα, το ρευστό, το αστρικό και το φυσικό. Γι' αυτό πάονται, φίλε Θανάση, χοντρικά λέμε αέρας, νερό, παγάκι. Όπως κρυσταλλώνεται αυτά τα τρία και γίνεται το παγάκι, έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε εμάς μέσα. Στον αέρα είμαστε όλοι ένα, εκεί δεν υπάρχει εγώ. Το πνεύμα είναι παγκόσμιο. Δεν γίνεται ποτέ το πνεύμα να έχω το δικό μου πνεύμα, το δικό σου πνεύμα. Μπορούμε όμως το πνεύμα να το συλλάβουμε μέσα από, θα λέγαμε, το νου μας, το πόσο ο νους μας το εκφράζει. Καταλαβες, πόσο ο κοσμικός νους εκφράζει το κοσμικό πνεύμα και αυτή η αντανάκληση σημαίνει και σε εμάς, μέσα μας. Πόσο ο δικός μας αέρας, και είναι το πνευματικό σημείο μέσα μας, εκφράζεται από το νου μας και καταλήγει λοιπόν σιγά σιγά να βγαίνει σε αυτό που λέμε στο νερό, στο ρευστό, δηλαδή το αστρικό, και στο παγάκι το φυσικό. Λοιπόν, γεια σου Έμι, χαίρομαι και εγώ που με ακούς. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος. Δεν ξέρω, ήταν πολύ κατοικιστικές ερωτήσεις και δεν προλάβα ανάσα να πάρω. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Γεια σου, ενδιαφέρονται από την Αθήνα. Την Κυριακή κάνουμε σεμινάρια, κάθε Κυριακή σπίτι μου, αυτόν τον καιρό 7 η ώρα, ελεύθερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Πολλά από αυτά που σας έχω ξαναπεί, τα λέω στο κανάλι μου, στο YouTube. Ευχαριστώ πολύ για τη μοιρασιά τη δική σας, με το να με ακούτε, και τη δική μου, με το που σας μιλάω. Θα τα πούμε, ειρήνη σε όλους σας.